Κύριε Παπαδημητρίου, πώς ορίζετε το επάγγελμά σας και ποιες είναι οι παραλλαγές του? Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις. Επικοινωνία είναι στην ουσία ο συνδετικός κρίκος ενός χώρου με τον έξω κόσμο. Και η επικοινωνία αυτή είναι αμφίδρομη. Το μήνυμα από τον χώρο μεταφέρεται στο κοινό και συγχρόνως η πληροφορία, η ενημέρωση από το κοινό έρχεται πίσω στον χώρο για να χρησιμοποιηθεί δημιουργικά. Τώρα, οι δημόσιες σχέσεις είναι, θα λέγαμε πολύ απλά, η διαχείριση της φήμης του χώρου. Ο χώρος μπορεί να είναι από μια επιχείρηση, μπορεί να είναι οργανισμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, μια μη κυβερνητική οργάνωση ή μπορεί να είναι χώρος πολιτισμού, που είναι και το θέμα μας. Εσείς ποια παραλλαγή υπηρετείτε και γιατί? Εγώ υπηρετώ στον χώρο του πολιτισμού. Επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις στον χώρο του πολιτισμού και συγκεκριμένα σε μουσείο. Εδώ είμαι τυχερή διότι και τα στοιχεία του χαρακτήρα μου βοηθάνε σε αυτό. Δηλαδή, χαίρομαι που υπηρετώ ένα χώρο πολιτισμού και ένα χώρο που έχει κοινωνικό ρόλο. Πώς είναι το εργασιακό σας περιβάλλον? Το επάγγελμα της επικοινωνίας είναι ένα κατεξοχήν επάγγελμα ομαδικό. Το εργασιακό μου περιβάλλον είναι γεμάτο κόσμο, καταρχήν. Με τους συνεργάτες μου, όχι μόνο του δικού μου του τμήματος, αλλά και με τα άλλα τμήματα του μουσείου, βρισκόμαστε πάρα πολύ συχνά και συνεργαζόμαστε. Ποιες δεξιότητες θεωρείτε χρήσιμες σε αυτό το επάγγελμα? Θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει άνεση στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Οι ξένες γλώσσες βεβαίως χρειάζονται. Επικοινωνιακές αρετές, να μπορεί να εργάζεται με πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους. Πιστεύω επίσης στη γενική καλλιέργεια. Ποια στοιχεία προσωπικότητας είναι χρήσιμα σε αυτό το επάγγελμα? Καταρχήν πιστεύω ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή, που πιστεύω ότι είναι κοινό σε όλα τα επαγγέλματα. Μετά χρειάζεται δυναμισμός, δημιουργικότητα, να έχει φαντασία, τόλμη. Επίσης, χρειάζεται ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα, να προσέχει τη λεπτομέρεια, στο ομαδικό πνεύμα να μπορεί οπωσδήποτε να εργαστεί σε μια ομάδα με διαφορετικούς ανθρώπους, να μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις, να είναι ψύχρεμος και να είναι ευπροσάρμοστος. Ποια είναι η αναλογία επιστημονικής κατάρτισης και καλλιτεχνικής έμπνευσης που χρειάζεται ένα τέτοιο επάγγελμα? Για να είμαι δίκαιη και επειδή απευθυνόμαστε σε νέους ανθρώπους, θα πρέπει να πω ότι είναι 50-50. Η επιστημονική κατάρτιση είναι πολύ σημαντική. Και η έμπνευση όμως, η καλλιτεχνική δημιουργία είναι επίσης σημαντική. Έχοντας όμως δουλέψει πολλά χρόνια σε αυτό το τομέα, σκέφτομαι ότι πολύ συχνά, σε πολλά projects που έχουμε κάνει, έχει χρειαστεί να δώσεις να δώσεις ένα προβάδισμα στο όραμα, ώστε να μπορέσεις να εμπνεύσεις και άλλους ανθρώπους και να έρθουν μαζί σου σε αυτό το ταξίδι. Ποια ήταν τα ρεθίσματα στην παιδική ή στην εφηβική ηλικία που σας όθησαν να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα? Δεν ξέρω αν ήταν πολύ συγκεκριμένα τα ρεθίσματα, όμως θα σας πω ότι ο πατέρας μου, ίσως δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο πιο επικοινωνιακός άνθρωπος που έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου, και είναι αυτός που ενέπνευσε σε όλα τα παιδιά του την αγάπη για τις τέχνες. Το θέατρο, την μουσική, τη λογοτεχνία, την ποιήση, τη φιλοσοφία. Και μαζί του κάναμε πολλά, μαζί με τους γονείς μου, πολλά ταξίδια και εκδρομές. Και να φανταστείτε ότι όντας σε μια οικογένεια με 4 παιδιά, συν φίλους, αποτελούσαμε ένα μικρό γκρουπ στα μουσεία. Τότε δεν είχα σκεφτεί ότι ενδεχομένως θα ήμουν μέσα από το μουσείο ένας επαγγελματίας στον χώρο του μουσείου. Η δε μητέρα μου είχε πολύ μεγάλη αγάπη στη λεπτομέρεια και νομίζω το επίσης το εμφύσισε αυτό στα παιδιά της. Πίστευε ότι θα πρέπει κανείς να εργάζεται με επιμέλεια, να αρχίζει από το α ως το ω, ακόμα και, και να γνωρίζει καλά αυτή τη δουλειά, ακόμα και αν δεν χρειάζεται να κάνει όλα τα βήματα μόνος του. Όπως επίσης μας έλεγε ότι μια ράφτρα, η καλή ράφτρα, φαίνεται από την ανάποδη του φορέματος. Πολύ συχνά στο επάγγελμα που θα ακολουθήσει ένα παιδί, παίζει ρόλο η τύχη και οι ευκαιρίες. Ενδεχομένως να μην είχα απορροφηθεί σε χώρο του μουσείου, αν δεν είχα συναντήσει στη ζωή μου την Τόλη Γουλανδρή, η οποία μου έδωσε αυτή την ευκαιρία
Και πραγματικά με το όραμά της ενέπνευσε και εμένα και με έκανε να αγαπήσω πολύ αυτή τη δουλειά. Τι σπουδές ακολουθήσατε? Τελειώνοντας τις σπουδές μου στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, τελείωσα και την Σχολή Θεάτρου Τέχνης Καρόλου Κουν. Είχα ήδη τελειώσει τις σπουδές μου στα αγγλικά και στα γαλλικά και απορροφήθηκα στην εκπαίδευση. Δούλεψα πολλά χρόνια στην εκπαίδευση και με ένα ειδικό training στην ψυχαγωγία παιδιών στην Γαλλία. Μετά τις σπουδές στην ιστορία της τέχνης και την πρόσληψή μου στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, δεν σταμάτησα ποτέ να διαβάζω και να ενημερώνομαι για τα μουσεία. Πιστεύω πολύ στην διαβίου εκπαίδευση. Ακολούθησα πολλά σεμινάρια και επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, αλλά και μουσιολογίας, πολιτιστικής διαχείρισης, όλα αυτά που χρειάζονται στην καθημερινότητα της δουλειάς. Ποια είναι η μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία σας και γιατί? Είναι πολύ δύσκολο να πω μία συγκεκριμένη επιτυχία. Θα πω όμως ότι όλη η ομάδα του μουσείου είμαστε περήφανοι για ένα μουσείο που πιστεύουμε ότι έχει ανθρώπινο και φιλικό πρόσωπο προς το κοινό και είναι κάτι που προσπαθούμε καθημερινά. Απαντώντας αλλιώς την ερώτησή σας, θα έλεγα ότι το επόμενο project μας είναι αυτό που θα έχει τη μεγαλύτερη επιτυχία και αυτό ελπίζουμε. Θα αναφέρω όμως ένα, ήταν για τα 20 χρόνια του μουσείου, το 2006, η μασκότ του μουσείου. Εκεί το αναφέρω γιατί εργαστήκαμε όλα τα τμήματα του μουσείου αρμονικά. Πάρα πολλοί κόσμος, ανέλπιστα πολλοί κόσμος, ήρθε στο μουσείο και το αποτέλεσμα είναι ότι και το μουσείο και ένα αρχαίο αντικείμενο έγινε γνωστό στον κόσμο και συγχρόνως όλα τα χρήματα δόθηκαν σε μια φιλανθρωπική οργάνωση. Τι σας προσφέρει και τι σας στοιχίζει αυτό το επάγγελμα? Πολύ δυνατές συγκινήσεις, πολύ μεγάλες χαρές, ειλικρινά, και σε μένα και στους συνεργάτες μου. Γνωρίζω ενδιαφέροντες ανθρώπους. Είμαι τυχερή να μπορώ να βοηθήσω στον κοινωνικό ρόλο και τον εκπαιδευτικό του μουσείου. Τώρα τι μου στοιχίζει? Κάθε άνθρωπος που αγαπάει τη δουλειά του και είναι επιμελής, πολλές ώρες δουλειάς. Για όλους μας. Κούραση και σωματική και ψυχική πολλές φορές, άγχος. Αν τα ζυγίσω όμως, οι χαρές είναι περισσότερες. Τι θα αλλάζατε στην πορεία σας αν ξεκινούσατε σήμερα? Επειδή είμαι πολύ πρακτικός άνθρωπος, άρχισα να εργάζομαι πάρα πολύ μικρή. Ενδεχομένως, αυτό που θα άλλαζα, θα ήταν να χαρώ πιο πολύ τα φοιτητικά μου χρόνια. Συγχρόνως όμως θέλω να πω ότι η εργασία είναι σημαντική. Κάθε παιδί δεν σημαίνει ότι το πρώτο επάγγελμα που θα ακολουθήσει είναι αυτό που θα φτάσει να γεράσει μαζί του. Και αυτό είναι η χαρά του επαγγέλματος. Το επάγγελμα, μάλλον η εργασία, σε κάνει να καταλάβεις την κλίση σου, τα ιδιαίτερα χαρίσματά σου. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο που θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Θα το έλεγα να προσέξει μήπως είναι ερωτευμένος με την εικόνα του επαγγέλματος. Ακούμε πολύ συχνά υπεύθυνος ή διεύθυνση επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. Πολύ συχνά αυτό ηχεί και στα μάτια μας και ηχεί στα αυτιά και φαίνεται στα μάτια των νέων παιδιών αλλά και των άλλων ανθρώπων ότι ενδεχομένως είναι ένα επάγγελμα που έχει ωραίο ντύσιμο, πολλές εκδηλώσεις, μουσική, χαμόγελα. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Το επάγγελμα όμως κυρίως είναι πίσω από όλα αυτά. Είσαι σαν ένας σκηνοθέτης πίσω από την κάμερα. Η δουλειά σου μιλάει για σένα. Συγχρόνως θα πρέπει να ταυτιστεί, κατά τη γνώμη μου, την προσωπική μου γνώμη, με τον χώρο. Αυτό δεν έχει πολλές οικονομικές απολαβές, οπότε θα πρέπει να το σκεφτεί. Τι συμβουλή θα δίνατε σε ένα νέο που δεν ξέρει αν θέλει να ακολουθήσει αυτό το επάγγελμα? Θα το έλεγα σίγουρα, αλλά και σε αυτόν που ξέρει και σε αυτόν που δεν ξέρει, να δοκιμάσει. Εμείς πολύ συχνά στο μουσείο δεχόμαστε παιδιά που κάνουν την πρακτική τους άσκηση, έρχονται για εθελοντική εργασία και μπορούν να δοκιμάσουν. Σχεδόν όλα τα παιδιά
Μας λένε πόσο απέχει η θεωρία από την πράξη. Εμείς το έχουμε ξεχάσει γιατί έχουμε περάσει στην πράξη. Και πόσο σημαντικό είναι να μπορέσουν να δοκιμάσουν, να τους δοθεί ευκαιρία να δοκιμάσουν. Ποια είναι τα βοηθήματα για αυτό το επάγγελμα που θα ήταν χρήσιμα σε ένα νέο? Επειδή το επάγγελμα είναι σύνθετο, θα έλεγα ότι χρειάζονται γνώσεις μουσιολογίας, πολιτιστικής διαχείρισης, ιστορίας της τέχνης, σίγουρα όμως επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ και διαφήμισης ενδεχομένως. Πιστεύω όμως ότι ένα παιδί θα πρέπει οπωσδήποτε να βλέπει πολλές εκθέσεις, να ταξιδεύει και να βλέπει εκθέσεις, γιατί είναι πολύ μεγάλο μάθημα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι άλλες εκθέσεις, και να έρχεται σε επαφή με επαγγελματίες από τα άλλα μουσεία. Σίγουρα η γενική καλλιέργεια, γι' αυτό το επάγγελμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Και οι ειδικές σπουδές όμως θα πρέπει να παίξουν το δικό τους ρόλο.